Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ανάδα θάνατο βαρύ σας, και έτσι ευθύμασε η ζωή χαρισάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ανάδα θάνατο βαρύ σας, και έτσι ευθύμασε η ζωή χαρισάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, ανάδα θάνατο βαρύ σας, και έτσι ευθύμασε η ζωή χαρισάνθρωπος. Καθίστε και κάτω. Ζούμε την 8η ημέρα. Εμείς ξέρουμε ότι οι ημέρες είναι 7. Είναι οι 7 της δημιουργίας του κόσμου. Όμως ο Κύριος με την Ανάστασή Του μας έφερε και την 8η ημέρα, που ονομάζεται Αναστάσεως ημέρα, έτσι ονομάζεται. Και αυτή η ημέρα η Αναστάσιμη δεν έχει τέλος. Ίσον σημαίνει η παρουσία του Κυρίου και ο παράδεισός του εν ουρανό και επί γης. Και πάνω εκεί που βασιλεύει, και εδώ που βασιλεύει εδώ, μέσα μας. Και στον ουρανό και στη γη. Για την Ανάστασή του ο Κύριος μας άφησε χειροπιαστά σημάδια και μακάρι και ευτυχισμένοι είναι οι βλέποντες, εκείνοι που έχουν προαίρεση, όχι άρνηση, αλλά προαίρεση, και δέχονται τον Κύριο μέσα και ζει ο Κύριος μέσα. Άλλωστε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το έχουμε δει σε εικόνα. Χριστός Ανέστη. Και έχουμε δει σε εικόνα τον Κύριό μας να στέκεται ζωντανός, ολοζώντανος στην πόρτα της καρδιάς μας. Βέβαια είναι εικονικό να χτυπάει μια πόρτα, στην πραγματικότητα πρόκειται για την καρδιά μας. Και να φωνάζει, με ακούς, άνοιξε, εγώ είμαι, θέλω να μπω μέσα. Βλέπετε ευγένεια, που είχε ο Κύριος. Δεν λέει, ανοίγω την πόρτα και μπαίνω μέσα, αλλά χρησιμοποιεί θεϊκιά ευγένεια, σύνηθι στο μυαλό μας, που σημαίνει ότι σέβομαι την ανθρώπινη αξιοπρέπεια πέρα για πέρα και γι' αυτό δεν παραβιάζω την ελευθερία την ανθρώπινη. Ναι, λοιπόν, ο Κύριος αυτό έκανε με την Ανάστασή Του. Πέρασε στις καρδιές εκείνων που του είπαν και του λένε συνεχώς. Κύριε, είσαι ο ερωτάς μας, είσαι η αγάπη μας, είσαι το παν για μας. Είσαι η λατρεία μας. Βεβαίως, πέρασε μέσα και κάθισε παρακαλώ και μην φεύγεις με τίποτα. Έτσι ζει ο άνθρωπος με το Κύριο την Ανάστασή Του, τον Παράδεισο, από εδώ. Δεν θα πάει να τον βρει εκεί, σε καμία περίπτωση. Τον βρήκε εδώ, τον συνεχίζει εκεί, πλήρως και τελείως.
λέει ο Απόστολος Παύλος, νυν δε βλέπομεν ένα σόπτρο και ενίγματι. Θα εξηγήσω. Τώρα εμείς που του έχουμε πει του Κυρίου, έλα πέρασε και βασίλεψε εσύ ο βασιλιάς του κόσμου μέσα μας, ναι, το διαπιστώνουμε μόνοι μας ότι βλέπουμε μερικώς, όχι τέλεια, σαν να βλέπουμε μέσα από καθρέφτη, λέει, και ενηγματικά τη Βασιλεία του Θεού. Εν εσόπτρο, έσαπτρο είναι ο καθρέφτης. Μέσα από εκεί βλέπουμε τη Βασιλεία σου, εμείς τώρα στη γη, αφού τη ζούμε εδώ, και το ένιγμα το μεγάλο που θέλει λύσιμο, το έχουμε λύσει μερικώς τώρα, αλλά στην Άνω Ιερουσαλήμ, μπορεί να πήγες στην Κάτω Ιερουσαλήμ και καλά έκανες και είδες τον Κύριο και εκεί, είναι καλό αυτό, μάλλον άριστο είναι, αλλά εύχομαι και σε όλους εκείνους που πήγαν, όχι μόνο εσένα, να πάνε και εκεί στην Ιερουσαλήμ ψηλά, επάνω, στην αιώνια Ανάσταση. Στην αιώνια Ανάσταση. Ζούμε λοιπόν την Ανάσταση του Κυρίου και λέμε Χριστός Ανέστη, γιατί μας ανάστησε ο Κύριος. Από τούτη τη ζωή, λέει ο Παύλος, μέχρι κάποια στιγμή πορευόσαστε και είχατε παρέα τα νεκρά έργα, τα πεθαμενανζήλικα έργα. Από τη στιγμή όμως που ήρθα στον Κύριο κοντά και πέρασε μέσα σας και είναι ο Αναστάς εκ νεκρών, όχι μόνο στον εαυτό του αλλά και στον νεκρό εαυτό μας. Μας πέταξε από μέσα όλα τα πεθαμενανζήλικα και μας έκανε καινούς, καινούριους πέρα για πέρα. Καινούς, καινούριους πέρα για πέρα. Καινή κτήση. Έτσι λέει. Το λέει και ο Δαβίδ άλλωστε. Πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Στο, λέει Σόλμο Θεός το λέει αυτό, που σημαίνει πιο απλά το Άγιο σου Πνεύμα, που είναι το πνεύμα της ευθείας οδού και δεν έχει στραβοπατήματα, ας έρθει να μου κάνει, να μου εγγενήσει, να μου κάνει καινούριο το κόσμο μέσα. Αυτό έκανε ο Κύριος μας. Ζούμε επομένως Ανάσταση μόνιμη και Χριστούγεννα μόνιμα. Δεν υπάρχει χρήση να λέμε τα γιορτάσαμε και δεν τα γιορτάζουμε. Τελείωσε. Και την επίγεια ζωή του Κυρίου μόνιμα, γιατί τα γνάρια λέει που άφησε, τα πατάμε κι εμείς, ο Κύριος. Και τα παθήματά του και την αναστασία του και την ανάληψη του Κυρίου. Όλα πρέπει να είναι στη δική μας προσωπική ζωή περασμένα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν ζω εγώ. Όταν ζούσε σαν άνθρωπος, δεν ζω εγώ. Και το λέει αυτό. Γιατί ζει εν εμεί ο Χριστός. Ζει μέσα μου ο Κύριος. Ο Κύριος σκέπτεται, το μυαλό μου δηλαδή, έχει εδώ παρόντα τον Κύριο, παίρνει τα μηνύματα που ζήταγες προηγουμένως εσύ, όλα, αφού τον ήθελε, τον αγαπούσε, τον είχε έρωτα και όλα τα μηνύματα αυτά σήμαιναν προσωπική ζωή και βίωμα και πράξη της ζωής του Χριστού. Επαναληπτικά, όχι μια φορά, συνεχώς δηλαδή, σημαίνει επαναληπτικά. Ζει δε ο Χριστός σε μένα μέσα μου, που σημαίνει ο Αναστάς. Εκλεκτός Ιησούς Χριστός. Περνάμε
μια περίοδο. Από την Ανάσταση πριν 15 μέρες την Κυριακή που γιορτάσαμε, μέχρι και την Πεντηκοστή, για την Πεντηκοστή, 50 ημέρες είναι. Είναι ημέρες καθαρά, οι 40 βέβαια, καθαρά 40 ημέρες αναστάσιμες. Ξέρετε κάτι, δεν ακούγεται αποστολικό ανάγνωσμα, σπάνια θα ακουστεί ανάγνωσμα από το Αποστόλου Παύλου ή κανένας Αποστόλου τις ημέρες αυτές. Η Εκκλησία μας έχει νομοθετήσει, έτσι, να διαβάζονται οι πράξεις των Αποστόλων. Γιατί οι πράξεις των Αποστόλων? Πρόκειται για την πρώτη αναστάσιμη χριστιανική ζωή που πρακτικά αναφέρεται εδώ μέσα. Και θα δώσουμε μία καθαρή απάντηση. Τι έχει να πει αυτό? 40 ημέρες διαβάζουμε τις πράξεις των Αποστόλων. Ξεκινάνε οι πράξεις των Αποστόλων με το πιο εξαιρετικό γεγονός της χριστιανοσύνης, με την Ανάσταση του Κυρίου. Μιλάει για την Ανάσταση και μάλιστα λέει μέσα στην αρχή, αρχή των πράξεων των Αποστόλων, ότι ο Κύριος για 40 ημέρες ολόκληρες έτρωγε μαζί με εμάς μετά την Αναστασή Του. Και όσοι πηγαίνουμε πρωί πρωί στην Εκκλησία και ακούμε τα πρώτα Ευαγγέλια που είναι όλα αναστάσιμα, είναι 8 αιώθηνα Ευαγγέλια, όσο είναι και η ήχη, 8 αιώθηνα, πρωινά Ευαγγέλια, μιλάνε καθαρά για την Ανάσταση. Οι Απόστολοι επί 40 ολόκληρες ημέρες μετά την ημέρα και την ώρα που αναστήθηκε ο Κύριος, επί 40 ημέρες, δέχονταν την παρουσία του Κυρίου, ζωντανή, χειροπιαστή, και έτρωγαν και έπινε μαζί του. Έτρωγαν και έπινε. Γιατί δεν ήταν όλοι μαθητές. Ναι Κύριε, εσύ είσαι που αναστήθηκες. Το θυμά που έλεγε, όχι, άμα δεν βάλω τα δάχτυλά μου να πιάσω το αυτό. Και αλλού λέει το Ευαγγέλιο, λέει, νομίζω στο Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στη βάπτιση. Λέει, άλλοι το προσκυνήσαν μετά την Ανάσταση και άλλοι εδίστασαν να το προσκυνήσουν. Οι δε εδίστασαν, λέει. Που σημαίνει, δεν δέχομαι ανεξέταστα την Ανάσταση του Κύριου. Κόψε λίγο και να ακούσουμε λίγα και ορίστε. Ναι, εδώ πάνω σε αυτό που λέτε τώρα, δημιουργείται μια απορία. Αφού λοιπόν άλλοι τον πιστέψαν και άλλοι δεν τον πιστέψαν, όπως αναφέρεται κάπου, αν υπάρχει αυτό ότι οι Εβραίοι που δεν κάναν κάποια κίνηση να τον ξαναβρούν πάλι να δουν, αφού αναστήθηκε αυτός είναι 40 μέρες με τον κόσμο, και πάνε και τον προσκυνάνε, δεν είχαν πληροφορίες αυτοί ο Ρωμαϊκός στρατός και τα λοιπά. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Διαναστήθηκε. Ναι, ναι. Τον βλέπανε κανονικά, αλλά και δεν έκανα μια κίνηση, ας πούμε, μια αστυνομία της τότε εποχής που ήταν η Ρωμαϊκή, ας πούμε, μαζί με τους Εβραίους, να το ξανακάνουν πάλι ένα. Να πούνε ότι αυτός, α, τι γίνεται εδώ πέρα, ή μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό? Κατάλαβα τι λες. Αδελφός, αν θέλει να δώσει απάντηση. Εγώ νομίζω, εκεί πάνω, ότι ο Κύριος την παρουσία του την έκανε μόνο εκεί που ήθελε στους μαθητές να πληροφορήσει, να τους ενισχύσει γιατί με την πίστη που ήπρεπε να, ας πούμε, είχανε όταν θα έφευγε με την ανάληψη. Την εμφάνισή του δεν την έκανε σε τέτοιους ανθρώπους. Εγώ έτσι νομίζω. Τελείωσες, ναι. Δεν είναι λάθος καθόλου, αλλά οι σταυρωτές του είχαν πάρει την απάντηση ότι είναι Θεός ο Κύριος. Είχαν δει
με τα ματάκια τους άπειρα θαύματα από τα χέρια του Κυρίου. Ότι είναι Θεός, πέρα για πέρα. Αλλά έλα που ο προφήτης Ισαΐας 850 χρόνια πριν τα είχε προφητεύσει εκείνα τα πράγματα και είπε ότι δυστυχώς οι άρχοντες του Ισραήλ έχουν μάτια αλλά δεν βλέπουν, έχουν αυτιά αλλά δεν ακούνε, και αυτό διότι η ελευθερία που τους έδωσε θα τους οδηγήσει σε μεγαλύτερη τιμωρία. Δηλαδή φέρνουν στο κεφάλι τους μεγαλύτερη τιμωρία. Και έρχομαι τώρα σε αυτό εδώ. Που παγώ. Που είπε ο Μιχάλης. Πουθενά δεν παραβιάζει το άσυλο της συνειδήσεως και της ψυχής ο Κύριος. Για τους μαθητές που είπε ο Μιχάλης, είχαν κάνει αποδοχή του Κυρίου, είχαν δεχτεί ότι αυτός είναι ο Κύριος και ο Μεσσίας, αλλά το ανθρώπινο στοιχείο, σαν άνθρωποι εμείς, κάποιες στιγμές γονατίζουμε σε αυτό που είναι καλό προαίρετος πέρα για πέρα και γονατίζει και λέει «μα», «αμφιβάλλει» κτλ. Γι' αυτό που ο Κύριος το γνωρίζει πολύ καλά, ότι θέλει να αναστηθεί, σε αυτόν ο Κύριος θα κάνει την παρουσία και του πει «δε, μην αμφιβάλλεις, ψάχνεις για μένα, ναι. Έλα να σε σηκώσω, εγώ είμαι αυτός». Έτσι λειτουργεί ο Κύριος. Σε εκείνο που πάει με τη λογική, που πάει με κάποιο άλλο τρόπο για να πάρει κάποια μαρτυρία, δεν θα την πάρει ποτέ. Μόνο ο καλοπροαίρετος, ουδής άλλος. Πεις κάτι, Βασιλή. Θα πεις. Λοιπόν, με αφορμή τι νόση είπα εκείνο. Με αφορμή το είπατε. Για να συνεχίσει το λόγο. Που ήταν... Ναι. Λέει, άλλοι τον αποδέχτηκαν και άλλοι, δεν είπε τον απόρριψα, δίστασαν. Μην ξεχνάμε ότι ακραίο σημείο είναι ο Θωμάς που είχε δίδυμος. Ουκίν λέει, ο Θωμάς ο δίδυμος λέει, όνομα είναι αυτό, ήταν δίδυμος. Δεν ήταν λέει ότι απαρουσιάστηκε ο Κύριος στους μαθητάς όλους. Και είπε, εάν μη είδω, ουμή πιστεύσω. Και αν δεν βάλω το δαχτυλάκι μου, να κουμπίσω, πάλι δεν θα πιστέψω. Θα το βάλω εγώ, θα το μεταβεί, με τα χέρια μου τα ίδια. Μία λέξη να πω εκεί πάνω. Να προσθέσει ο Απόστολος Θωμάς, μήπως πραγματικά αντιπροσωπεύει εμάς όλους. Δεν υπάρχει μήπως. Είναι ένα με γεγονός. Υπάρχει γεγονός. Όχι, αυτό το πραγματάκι αντιπροσωπεύει όλους εκείνους που δυσπιστούν. Και που δυσπιστούν. Λίγος πολύ. Αλλά πρόσεξε όμως. Λίγος πολύ είμαστε όλοι. Σε μία φάση, όχι σε δύο φάσεις. Σε μία φάση, όχι σε δύο φάσεις. Η μία φάση είναι εάν μη είδω μη πιστεύσω, ναι. Και η άλλη φάση λέει ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Από εκεί και πέρα, είμαστε και εμείς μέσα. Από εκεί και πέρα υπάρχει συνέχεια πίστη. Τέρμα, εμείς από εκεί και πέρα, να μην στο θέλαμε να βρεθούμε στη πρέπει θέση. Πρέπει να πάτε και εμείς εκεί. Ναι, στη δική φάση. Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Μήπως το λέει και αυτό ο Απόστολος, για να υπάρξει πραγματικά μαρτυρία ότι κάποιος έβαλε και τα χέρια του ακόμα. Ακόμα και αυτό. Ναι. Ότι ναι. Ναι, ναι. Υπήρξε και κάποιος που έβαλε ακόμα και τα χέρια του. Για εμάς τους δύσκολους. Ναι, ναι, ο κύριος Μιχάλης. Ναι, ναι, ναι. Αλλά κοιτάξτε. Και άνθρωπος που τα έβαλε. Ναι, τα έβαλε, όπως τα έβαλε. Γι' αυτό και για αυτόν τον λόγο. Αλλά και για τον άλλο λόγο. Επίτηδες ο... Να που παρουσιάζεται στη θάλασσα της Τιβεριάδος ο αναστημένος Κύριος, που πνεύμα και σάρκα και οστέα ούχ υπάρχει, μη λέει. Λέει πνεύμα, σάρκα και οστά δεν έχω. Δεν ήταν εκείνος που ήταν πριν τη σταύρωσή του και τη ταφή του. Είναι ο αναστημένος, ο Θεός πια που κουβαλάει το δικό μας σώμα, θεωθέν, έχει θεωθεί το σώμα αυτό και κουβαλάει. Γιατί αυτό είναι το λάθηρό του. Κατέβηκε στον Άδη κάτω
Έπρεπε να κατέβεις εκεί που ήταν οι άνθρωποι στον Άδη, στα σκοτάδια, να κατέβει εκεί μέσα το σώμα του ανθρώπου και ο ίδιος να πάρει το σώμα αυτό λάφυρο πια και να πει «Δεν στο αφήνω». Και να το δοξάσει. Ναι, δεν στο αφήνω, αυτό είναι δικό μου. Έτσι θα γίνουν όλοι εκείνοι που με αγαπάνε και με λατρεύουν. Στην ίδια δόξα που έχει το σώμα που εγώ κουβαλούσα μαζί μου. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω ότι παρουσιάστηκε στην Τιβεριάδα ψάρεμα με μαθητές. Τι βλέπατε και τα δείχνει στα δεξιά εκεί τα βλέπετε ψάρια. Είχαν ετοιμάσει και τα ψάρια στη Θράκα, το λέει το Ευαγγέλιο. Στη Θράκα να το πούμε να καταλάβουμε καλά, γιατί έτσι καταλαβαίνει το μυαλό μας πιο όμορφα. Και αφού γίνανε κάτι στραβάμενε και φάγανε και φάγει ο Κύριος. Αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτός ήταν ο Κύριος. Ή δόθηκαν μαρτυρίες τρανές επί 40 ολόκληρες ημέρες. Καταλαβαίνω. Όσο και... μας αγαπούσε πραγματικά. Όσο μας αγαπάει ο Κύριος. Παρόλο που τον σταυρώσαμε πάλι ήταν μας και εγώ είμαι. Εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι η Θεοδός. Τότε τι λυτρωτιστά. Τι λυτρωτιστά ήταν να μας αγαπάει. Δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων... Αντί λύτρων πολλών. Όχι, λύτρων αντί πολλών. Α, αντί. Δηλαδή σημαίνει αυτό το πράγμα ότι έδωσε τη ζωή του σαν άνθρωπος, δηλαδή ψυχή είναι ζωή εκεί, ναι, την έδωσε σαν λύτρο πάρε αυτά εσύ ο Άδης, έτσι, τη ζωή μου τη δίνω, αλλά βγάζω από μέσα εκείνους που είναι δικοί μου και με θέλουν όλους. Αυτούς που με θέλουν, αυτούς που δεν με θέλουν, γιατί μείνανε και μέσα εκεί, στον πάτο. Αυτοί που του είπανε δεν σε χρειαζόμαστε. Και αυτοί που του λένε συνεχώς δεν σε χρειαζόμαστε. Αυτή είναι η κατηγορία εκείνων που είναι κλεισμένοι στα κλουβιά μέσα, που είπες προηγουμένως, που δεν είναι όλοι βέβαια, αλλά που δεν δέχονται. Γιατί για αυτοί που στα κλουβιά έχουν τη μαρτυρία ότι ο Κύριος ζει. Ή τον πετάμε από μέσα μας και λέμε δεν ζεις και δεν σε θέλουμε, ή τον δεχόμαστε και λέμε Κύριε ζεις και μας δίνεις εσύ ό,τι πιο άρρωστο υπάρχει. Προχωράω. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι μία περίοδος 40 ημερών ήταν καθαρά ημέρες που ο Κύριος έδινε το παρόν ζωντανός όπως ήταν με το σωματάκι του. Τη θεότητα κανείς δεν τη βλέπει. Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε. Το Θεό λέει, δεν το έχει δει κανείς ποτέ. Ημί ο Υιός του Θεού, παρά μόνο ο Κύριος, ο όνε της κόλπης, εκείνος που είναι λέει εδώ, μέσα στον Πατέρα του. Λέει, κόλπη είναι αυτή εδώ πέρα. Για να δείξει ότι ποια ενότητα από τον Πατέρα με τον Υιό, λέει, μόνο ο Υιός είναι τον Πατέρα, που είναι μαζί με τον Πατέρα ένα. Λοιπόν, το σώμα λοιπόν το ανθρώπινο, επί 40 ημέρες το θεοθένη σώμα του, το έβλεπα και έδινε ο Κύριος του παρόν. Αλλά το είδαν και αλλιώς, όλοι με ένα στιγμιότυπα από εδώ για να δούμε το μεγαλείο των πράξεων που το βλέπουμε. Ή δεν το βλέπουμε και καθόλου πολύ από τους χριστιανούς και λέμε εντάξει, τα ξέρω. Είναι φρίκη σκέψη αυτή η Βασίλεια. Φρίκη σκέψη, λες, ξέρω την Αγία Γραφή. Δεν ξέρετε η Αγία Γραφή, η Αγία Γραφή δεν μαθαίνετε. Την έχει δει, δεν την έχει ανοίξει. Μακάρι να έχει ανοίξει. Να προσθέσω κάτι στο σταθμό. Έλα, λέγει. Λέγει. Γιατί δεν λέει ο άνθρωπος αυτός, που ίσως είμαστε και εμείς μέσα... Δεν είμαστε. Όχι, λέω. Δεν είμαστε. Εντάξει, δεν είμαστε. Έχουμε να κύριε μην ποτέ. Ότι εφόσον έφαγα εχθές, γιατί να φάω σήμερα. Έτσι έχει ανάγκη και η ψυχή. Και ο Κύριος είναι με θυμόν για να μας δυναμώνει με την τροφή την πνευματική. Μέσα από βιβλίο και μέσα από πολλές παρουσίες που μας έχει δώσει. Εγώ έδεσα και τοποθέτησα αυτό που είπε ο Βασίλειος. Είπε πόσο μας αγαπάει,
πόσο μας αγαπάει. Τώρα, Βασίλειε, άλλος καταλαβαίνει το πόσο μας αγαπάει όσο πιάνει νερό η δαχτυλίδρα, άλλος ένα κυπελάκι, άλλος ένα μπετόνι, άλλος ένα πηγάρι. Έχει διαφορά το... Άλλος 30, άλλος 60, άλλος 100. Ναι, λοιπόν, ανάλογα είπαμε το δώσιμο που θα κάνει ο καθένας στον Κύριο. Τόσο δίνεις, τόσο παίρνεις. Δηλαδή, το λέμε στο δίνεις, το παίρνεις, ή μπορεί να δώσεις ένα πόντο και σου δώσει ένα ωκεάνο, θα σου δώσει ο Κύριος. Δώσε ένα πόντο ο Κύριος, θα λέμε, δεν είναι τα μέτρα ίδια. Λοιπόν, προχωρήσω. Έκανε λοιπόν παρουσία. Η πιο μεγάλη παρουσία ήταν η δόξα του Κύριου που είδαν. Μετά την Ανάσταση, είδαν και τη δόξα του οι μαθητές. Αλλιώς δεν περιγράφονται τα γεγονότα. Αφού λέει, τούτο δεν τα πιάνει. Πώς δηλαδή οι μαθητές μας τα περιγράφουν. Όμως, μέσα σε αυτές 40 μέρες, έδειξε και τη δόξα του Κύριος, τη θεϊκή δόξα του παρακαλώ. Τη θεϊκή του δόξα, όσο μπορούσαν να δουν οι μαθητές. Γιατί λέει, και το έλεγα προηγουμένως, θα δεις τόσο όσο μπορείς, παραπάνω δεν γίνεται. Λέει εκεί στο τροπάρι της μεταμορφώσεως, ότι είδαν οι μαθητές σου την δόξα σου, Κύριε, στη μεταμόρφωση, στο άρρωστο μεταμορφώσεως, καθώς ειδύναντο, όσο μπορούσαν. Όχι πάρα πάνω από τις δυνάμεις τους. Γιατί πάρα τη βλέπεις μία, τουφ! Και όλοι τέρμα. Και οι τρεις τους δεν το είδαν το ίδιο. Βέβαια δεν το είδαν. Καθένας ανάλογα. Καθένας ανάλογα. Και εδώ λοιπόν τώρα, θα μου πείτε τώρα εσύ, θα πείτε τώρα εσείς. Είδαν τη δόξα του. Βεβαιότατα τι είναι η δόξα του. 40 ημέρες μετά την Ανάσταση, ακριβώς 40 ημέρες, το βλέπουν να ανεβαίνει. Και να έχει συνοδεία, τάγματα αγγελικά. Και να στέκει μπροστά από τα τάγματα ένας ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και να λέγει, όπως το βλέπετε και ανεβαίνει τώρα, έτσι θα κατέβει. Με τη δόξα που ανεβαίνει. Βεβαίως. Με την ίδια δόξα θα κατέβει. Είδαν τη δόξα του Κυρίου, δεν είδαν τίποτε άλλο. Τη δόξα καθαρή του Κυρίου τη δόξα. Λοιπόν, η Ανάσταση και η Ανάληψη, 40 μέρες ολόκληρη και αργότερα η Πεντηκοστή που θα έρθει, είναι περίοδος, επαναλαμβάνω, λαμπρής δόξας του Κυρίου, γεμάτη από φως. Ξέρετε κάτι, ότι τις ημέρες αυτές, τις 40 και τα Χριστούγεννα, αυτές τις ημέρες της λαμπρής παρουσίας του Κυρίου και τις 40 μέρες της Αναστάσεως, τότε μόνο βαφτίζονταν τα πρώτα ξεκινά χρόνια. Τότε μόνο βαφτίζονταν. Είχε κάποια ιδιαιτερότητα. Το φως της Αναστάσεως και γινόταν, δεν λέμε ο νεοφώτιστος, τι λέμε. Το παιδάκι που βαφτίζεται είναι νεοφώτιστο λέγεται. Δεν λέγεται. Έπαιρνε το φώτιστο το Αναστάσιμο τα παιδάκια. Και δεν λέει, όσοι εις Χριστόν εβαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε, εσείς που βαπτιστήκατε στον Χριστό, έχετε ντυθεί και τον Χριστό. Όταν λέμε ντύθηκε τον Χριστό, τι σημαίνει, ντύθηκε τη δόξα του. Ζούμε δηλαδή γεγονότα μεγαλεία και δεν χαμπαρίζουμε γρή, επαναλαμβάνω, τις ημέρες τις εορτάσιμες της γεννήσεως, Θεοφανίου και λοιπά βαπτίζονταν, γι' αυτό και λέγονται και φώτα. Βαπτίζονταν φώτα και φωτίζονταν. Και Ανάσταση, φως και φωτίζονταν. Και τα δύο παιδιά τα έχουν βαπτίσει το φωτόν. Και τα δύο παιδιά. Ναι, μας βραβεύεις. Ναι. Γι' αυτό, γι' αυτό έλας, θες να το σκεπάσεις Παναγία μου, να, είναι, να το στερεώσεις και που είναι τουλάχιστον. Καλύτερα είναι πιο κάτω όχι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παραλαμβάνω, ότι ήταν οι μέρες που έπαιρναν το φως όπως τα παίρνουμε και εμείς. Δεν φτελάβεται φως, λέει ο παπάς. Το φως εκείνο από το αεροσόλυμα που έρχεται. Και οι πιστοί βαπτίζονταν και έπαιρναν το φως εκείνο το Αγίου Πνεύματος.
είναι μαρτυρία ότι έτσι γινόταν. Και θα δούμε. Εδώ σε αυτό το βιβλίο λέει μέσα, και σήμερα το διάβαζα και άλλη μέρα το διάβαζα, πάει στη Μικρά Ασία Απόστολος Παύλος, στην Έφεσο κατά πάσα πιθανότητα, και τους λέει, έχετε λάβει Άγιο, έχετε λάβει, Άγιο Πνεύμα? Όχι, λέει, Άγιο Πνεύμα το λάβαμε. Αλλά δεν ξέρουμε και τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Τι είναι αυτό? Ναι. Και λέει, καλά τότε, στο όνομα τι μας έχετε βαπτιστεί? Λέει, στο όνομα του Ιωάννου, στο βάπτισμα του Ιωάννου. Σε βάζει Ματίνος, σε βάζει του Ιωάννου. Και αφού βέβαια ο Απόστολος Παύλος είδε και καλοσυνειδητοποίησε ότι δεν είχαν λάβει το πνεύμα, τους βάπτισε και βάζει το χέρι επάνω στους βαπτισμένους και κατεβαίνει ορατό, παρακαλώ, το Άγιο Πνεύμα. Ορατό. Σαν ήδη πεθερά πάλι. Φως. 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 Φωτιά. Φως, φωτιά. Φωτιά γιατί έγινε τον παλιό άνθρωπο, τις κακίες εσωτερικά, και φως γιατί φωτίζονταν από το Άγιο Πνεύμα. Και γίνονταν λαμπροί σαν το, σαν το φως που έπαιρνα. Επαναλαμβάνω, ορατό. Μη δε είδομεν ή Άγιο Πνεύμα εστί. Λέει, μα δεν έχουμε δει αν ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα. Και μετά που το είδε και κατέβηκε, και όταν χρειάστηκε να απολογηθεί ο Απόστολος Παύλος, και του κατηγορούσαν οι Εβραίοι στα Ιεροσόλυμα ότι βαφτίζει ειδωλολάτρες, και ενώ θα έπρεπε να βαφτίσει μόνο οι Ιουδαίους που είχαν πάρει το όνομα από τον Θεό τον ίδιο, έτσι, τότε γυρίζει και τους λέει, ακούστε με, εγώ ξέρω ένα πράγμα, ότι βαφτιστήκανε και ότι πήρανε, όπως πήρατε κι εσείς, ορατά το Άγιο Πνεύμα. Χειροπιαστά με τα χέρια, με τα μάτια τους τα ίδια. Το έπαιρναν ορατό. Δεν υπήρχε χρήσιμα μεγάλη που πριν ο παπάς ένα μπουκαλάκι και έχει μέσα το Άγιο Μύρο, που είναι το Άγιο Πνεύμα εκεί πέρα, έτσι, να το χρεί και λοιπά. Έβαζαν απλώς τα χέρια οι Απόστολοι, όπως είναι η χειροδονία του δεσπότη που κάνει παπάδες και διάκους. Ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι όλη αυτή την περίοδο 40 ημερών ζούσαν ένα τέτοιο κόσμο οι πρώτοι χριστιανοί. Και για να το δούμε ακόμα καλύτερα, κοιτάξτε τι μας διαβάζει η Εκκλησία μας. Λέει, «Ειν η ψυχή και η καρδία των πιστευσάντων, μία», λέει, «όλοι όσοι ευαπτίζονταν και πίστευαν, είχαν μία ψυχή και μία καρδιά». Δηλαδή, μόνο μία καρδιά είχαν. Βεβαίως, καθένας στην καρδιά του, αλλά αυτό που είχε η καρδιά ήταν κοινό. Ενωμένο. Αυτό που είχε η καρδιά μέσα ήταν κοινό για όλους και τους ένωνε. Έτσι. Και επομένως ήταν μία η καρδιά και μία η ψυχή. Η καρδιά διαφέρει τη στιγμή που είναι ο διάολος, το δικό μου και το δικό σου. Τελείωσε, χωρίζει ο διάβολος. Και τι γινότανε, αυτό που εμείς έχουμε δύσκολο πολύ σήμερα, Μιχάλη, πολύ δύσκολο, να πούμε πάρε, Μιχάλη, 10 δραχμές γιατί δεν έχεις, και για αγκάθια η τσέπη, αυτοί λέγανε, έχω τα υπάρχοντά μου, τα εκποιώ και τα διαθέτω για τους αδελφούς όλους. Ό,τι μερίδιο έχουν αυτοί, το ίδιο μερίδιο κι εγώ, από τα δικά μου, ας πω, υπάρχοντα, το πω έτσι, που δεν τα θέλουσα για δικά τους, ζούσα και λέει, αισθίοντες άρτων, κλόντες τε κατοίκων άρτων, με τη λάβα ανατροφής. Λέει, σε σπίτι μέσα, γιατί δεν υπήρχαν τότε εκκλησίες, πρώτα απ' όλα ήταν δωμάτια στην αρχή που μαζευόντουσαν. Έκοβαν και έτρωγαν, κοινωνούσαν σώματος και αίματος Κυρίου, τον εξεκαθαρά ο Κύριος, και άκουγαν το κήρυγμα στους Αγίους Αποστόλους. Άκουγαν το κήρυγμα
μια εικόνα τέτοια είναι και αυτή εδώ που ζούμε τώρα. Από τι είναι παρμένη. Που μαζεύονταν και άκουγαν το κήρυγμα για να τραφούν. Οι ψυχές, όπως είπες προηγουμένως, τρως το ίδιο φαγητό. Και εδώ θα φας το ίδιο φαγητό, αλλά η αποκάλυψη γίνεται διαφορετικά. Έτσι είπε ο Βασίλειος. Αλλιώς λέει είδε τον Κύριο ένας, αλλιώς ο άλλος, αλλιώς ο άλλος. Τον ίδιο Κύριο είδαν, αλλά διαφορετικά. Γιατί καθένας είχε διαφορετική όραση. Το είπα αυτό από το ποιο, από τον πρώτο πειρασμό του Γνώμη Κύριου. Που ναι, με 40 μέρες, λέει ο άνθρωπος. Όχι, δεν είναι 40 μέρες όπως είπες εσύ. Δεν έχουν σχέση 40 μέρες εκείνη με τούτες. Όχι, άλλο λέω ότι ναι. Ο άνθρωπος που λέει ζήσετε επί άρτο λέει. Αλλά ναι. Με πνεύμα Άγιο. Μάλιστα. Αυτό λέω. Ναι, μα είναι. Πρέπει να έχουμε το πνεύμα Άγιο. Είναι τροφή κι αυτή. Λοιπόν, ναι. Μιλάμε για 40 αναστάσιμες ημέρες που έκανε την παρουσία του ο Κύριος εδώ στη γη. Όχι στη Βατάσου. Μετά την Αναστασή του. Και έλεγε, να με, εγώ μου που έπαθα, σταυρώθηκα, θάφτηκα, σαν άνθρωπο. Αλλά να, που τώρα η θεότητά μου, με σήκωσε από τον τάφο. Ζούσαν, επαναλαμβάνω, την Ανάσταση του Κυρίου. Και οι πράξεις των Αποστόλων που διαβάζονται, αυτό το γεγονός κηρύττουν. Αν ανοίξουμε θα δούμε. Φωνάζει ο Παύλος και στην Έφεσο και στην Πέργη και στην Παφιλία και στην Αθήνα που ήρθε και στην Βέρεια. Ο Κύριος που σταυρώθηκε, αυτός είναι ο Αναστάς, αυτός είναι ο Θεός. Μην ξεχνάμε τι του είπαν οι Αθηναίοι. Όταν ανοίξει την Ανάσταση γύρω του λένε, ποια είναι αυτή η γυναίκα που μας λέει τώρα. Πέρασε για γυναίκα την Ανάσταση. Ξήγησέ μας του λένε. Το κυρίαρχο κήρυγμα ήταν αυτό που ζούσαν οι Απόστολοι. Ζούσαν ένα Κύριο αναστημένο εδώ και λέγανε αναστήθηκε. Και οι παππούδες μας Θεός χωρές τους, καλό παράδεισο να έχουν οι παππούδες μας, 40 ημέρες, Χριστός Ανέστη. Παρά την απλότητά τους Μιχάλη, παρά, του λέγαμε αγράμματος, απλούς και λοιπά, αλλά έλα που ζούσε ο Κύριος, τι είσαι να πεις τώρα. Μέσα μου. Θα πω ότι οι φιλόσοφοι, αυτός ο μεγάλος πολιτισμός, τον δίωξε τον Απόστολο Παύλο με πέτρες. Αλλά ο Άγιος Διονύσιος ο Αρουμπαγίτη έκανε αγώνα γιατί είχε μέσα τη χάρη του Θεού και λέει πρέπει να ξανακούσετε μια φορά αυτά που εσείς λέτε δεν υπάρχουν. Και τότε τους έφερε πολύ κοντά, ακούσανε και τα βάλανε κάτω και ήρθε το αναστάσιμο μέσα εδώ και ο χριστιανισμός. Δηλαδή τους έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία. Μάλιστα. Η περίοδος που κυλάει όχι μόνο το 40 ημερών και στις 40 μέρες αλλά μετά την Ανάσταση μέχρι που θα κλείσει η αυλαία του κόσμου και θα γίνει η δευτέρα παρουσία του Κυρίου είναι μια περίοδος που επαναλαμβάνεται η Ανάσταση Κυρίου στο διηνεκές, πάντοτε, ατελείωτα. Θα πείτε πώς και πότε. Έχει η Εκκλησία μας το Μέγα Μυστήριο, τη Θεία Ευχαριστία, τη Θεία Λειτουργία που λέμε αλλιώς. Εκεί επαναλαμβάνεται ό,τι έπραξε ο Κύριος από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο μέχρι που αναλύθηκε στους ουρανούς και την Πεντηκοστή. Επαναλαμβάνεται στη Θεία Λειτουργία μέσα όλα αυτά τα γεγονότα. Όλα πέρα για πέρα. Όταν λοιπόν εμείς πλησιάζουμε και λέμε φωνάζει ο ψάλτης σώμα Χριστού μεταλάβετε πηγήσατε να του γεύσαστε πλησιάζουμε και παίρνουμε το σώμα του Κυρίου και το αίμα του Κυρίου και γινόμαστε ένα σώμα και ένα αίμα με το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και λέει η Εκκλησία μας σύσσωμη και σύνεμη. Ένα σώμα και ένα αίμα. Και εφόσον είναι αναστημένος ο Κύριος, ζούμε και εμείς την Ανάστασή Του με τον τρόπο που η Εκκλησία μας προσφέρει. Είναι η Εκκλησία μας αναστάσιμη αλλά και σταυρώσιμη.
Και αν αστάσαμε γιατί ζούμε την περίοδο Αναστάσεως, αλλά και χωρίς σταυρό Ανάσταση δεν γίνεται. Είναι γεγονός ότι τα ακούμε, αλλά δεν μπορούμε να τα εννοήσουμε όλοι αυτό το πράγμα. Μην πας στο όλοι. Και διότι... Μην πας στο όλοι. Ναι, εντάξει, παράλληλα όμως θέλω να πω τούτο ότι για να πάρουμε τη Θεία Κοινωνία, τη Θεία Ευχαριστία, πόσο πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε κάνει προετοιμασία. Μήπως δεν ξέρουμε γι' αυτό δεν κάνουμε την ετοιμασία. Την προετοιμασία, την προεργασία για να λάβουμε αυτό το, τη Θεία Ευχαριστία. Να, εδώ να απαντήσω το... λίγο εκεί για να δώσει σήμερα την απάντηση. Εδώ είναι το ζητούμενο το πιο σοβαρό. Ναι, είναι χριστιανός, ναι, αλλά από εκεί πέρα εγώ προσέχω, είμαι τον Θεό μου. Πολύ μεγάλη ευκολία παίρνουμε τη Θεία Ανάγκη, τη Θεία Ευχαριστία. Τώρα βέβαια την ψυχή του καθενός δεν μπορεί να τη μετρήσει με τίποτα. Μεταξύ μας. Λοιπόν, ορίστε. Μάλιστα. Λέω ότι ο Απόστολος Παύλος είχε περάσει από την αρχαία Κόρυθο και είχε αφήσει λίγο πιο το χέρι σου για να βλέπω τον Κώστα. Ναι. Λοιπόν, και μετά του στείλανε ένα γράμμα και λέει εδώ, οι περισσότεροι λέει είναι άρρωστοι, λέει, τι συμβαίνει, και είπε μήπως αυτοί που πάνε και κοινωνάνε δεν παίρνουν τη Θεία Κοινωνία άξια ή κάνουν έτσι έτσι, και τους παρακολουθήσανε και πράγματι κάνανε πράγματα τρομερά. Την επέλανε με πολύ ευκολία. Και αντί να πάρουν Χριστό, παίρνανε κάτι άλλο. Φωτιά. Και ο Απόστολος Παύλος τους μάλωσε πάνω εκεί. Φωτιά, όχι κάτι λοιπόν, άλλο. Πες το πάντα σου πω έτσι. Ο ιερέας μέσα στην Αγία Πρόθεση, στην Αγία Τράπεζα μπροστά, λέει μία ευχή. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες, προσέρχεστε ή προσεγγίζειν κανένας, λέει, από εμάς τους ανθρώπους που είμαστε δεμένοι με τις αρχικές με τις επιθυμίες της σάρκας μας, δεν μπορεί να σε πλησιάζει και να σε προσεγγίζει εσένα το βασιλέα της δόξης. Όμως, αυτή είναι η μία πλευρά, ότι εμείς είμαστε όντως ανάξιοι. Είμαστε όντως ανάξιοι, μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι, εάν μη φάγετε τη σάρκα μου και μη πίνετε το αίμα μου, ουκ έχετε ζωή εν εαυτής. Το φωνάζει ο Κύριος. Εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πίνετε το αίμα μου, δεν θα έχετε ζωή μέσα σας, εμένα τον ίδιο, δηλαδή που θα τον πάρετε με το σώμα και το αίμα. Τι έχει να πει αυτό? Από τη μια πλευρά λέει η Εκκλησία, κανένας δεν είναι άξιος, και την άλλη λέει, θα φάτε το σώμα και το αίμα μου, Κύριε. Ο Κύριος το λέει. Που σημαίνει, ναι, το καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ανάξιοι. Αυτό το θέλει ο Κύριος. Να του λέμε, εμείς είμαστε, Κύριε, ανάξιοι, πέρα για πέρα. Όμως, πάρε εσύ εκείνη τη βρωμιά μου, την αναξιότητά μου, μόνο το μεγαλείο της, σβήστε τη με το σπόγκο και όπως τη σβήνει ο Κύριος και δώσε μου το λίτρο αντίπολων, το σώμα σου και τη ζωή σου που έδωσες για να σωθώ εγώ. Δεν σωνόμαστε διαφορετικά. Συγκατάβαση γίνεται εδώ πέρα, Μιχάλη. Δηλαδή, κατεβαίνει χαμηλά ο Κύριος για να ανέβουμε εμείς. Και έρχομαι γιατί κάτι είπε ο Βασίλειος. Είπε, δεν γίνεται προετοιμασία. Αυτό είναι κανόνας. Κανένας απροετοίμαστος δεν πλησιάζει. Αφού είμαστε ανάξιοι, πρέπει να κάνουμε προετοιμασία. Η προετοιμασία θα μας φέρει κοντά στην δική μας τοποθέτηση ότι φταίμε. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν πρέπει να πάρουμε το σώμα σου, αλλά με τη δική σου, από τη δική σου αγάπη πλησιάζουμε και το παίρνουμε. Θέλω όμως να θίξω ένα θέμα. Yeah. Με μεγάλη ευκολία είπατε. Είπατε, με μεγάλη ευκολία πλησιάζουν
και παίρνουν το σώμα και το αίμα. Είπα για την Αγία Κόρυφο που ήταν άρρωστη. Είπα και ο Βασίλης, εγώ το είπα. Βασίλης κάτι, εγώ το... Ναι, κακός. Να, ένα παράδειγμα, αλλά και δεύτερο παράδειγμα θα αναφέρω. Χριστούγεννα, μια ώρα από έξω μέχρι μέσα, έχω δουλειά, λέει, εργασία και θα πρέπει να κοινωνήσω. Λέει. Εκεί βασιλεύει σκοτάδι, απέραστο. Νομίζω η Θεία Ευχαριστία είναι ένα έθιμο, που το κρατάνε έθιμο. Σκοτάδι, απέραστο. Εκεί δεν υπάρχει. Και Χριστούγεννα Πάσχα. Και το Πάσχα. Ναι. Ναι. Και μετά δεν ξέρουν τίποτα οι άνθρωποι. Αλλά πάμε και σε και μια άλλη περίπτωση. Το να πω εγώ στον αδελφό, ελάτε να κοινωνήσετε. Ελάτε να κοινωνήσετε. Είστε αδελφούς που θα πηγαίνετε μας μέσα. Αυτό είναι παραπάτημα. Είναι, να μην πω κέραση παράδειγμα. Έτσι είναι, δεν το λέω εγώ και το πράγμα. Ο άλλος λέει, εσύ είπες προηγουμένως. Ακούμε εμείς. Προηγουμένως το είπες με το στοματάκι σου. Ναι. Ναι, είπες ότι μην κοινωνάτε ανάξια στους Κορινθίους. Ναι. Το είπε. Ναι, ναι. Ναι. Γιατί πολλοί είναι άρρωστοι, δεν είπε το άλλο όμως. Ποιο, ότι. Και κοιμώνται ικανοί. Προσθέτει ο Απόστολος. Και κοιμώνται σημαίνει πεθαίνουν. Λέει και άρρωστοι είναι, αλλά και πολλοί από αυτούς που κοινωνάνε ανάξια πεθαίνουν. Χάνονται. Πεθαίνουν. Πώς το λέει, το πεθαίνει η λέξη πεθαίνει. Πώς το λέει το πράγμα. Δεν κοιμώνται. Τιμωρούνται με θάνατο. Με θάνατο αιώνιο. Ναι, μα πρέπει έτσι. Συγγνώμη λίγο πάνω σε αυτό που λέτε τώρα. Δεν υπάρχουν όμως και άνθρωποι που μπορεί να. Αυτό μόνο ο κύριος να το ξέρει. Που δεν ξέρουν τι είναι η Θεία Κοινωνία. Ποτέ δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα. Πάνε υπό τύπου πλάκας να πάω δηλαδή επειδή πάνε όλοι. Και μέσα από αυτή τη Θεία Κοινωνία κάτι μέσα του ξαφνικά να αλλάξει και να το κάνει σωστά μετά. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Μπορεί να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Αν δεν από το πουθενά, από το τίποτα. Πηγαίνει στην Εκκλησία έχοντας τη σκέψη αυτή, πάω για πλάκα και παίρνοντας μέσα τη Θεία Κοινωνία, γιατί είναι Θεία Κοινωνία, κάτι να αλλάξει μέσα. Δηλαδή, αυτό είναι καθαρά θέμα Θεού, έτσι είναι θέμα, ας πούμε. Και την επόμενη φορά να κάνει σωστά, εκεί τι έχουμε να πούμε. Λοιπόν, έρχεται στο μυαλό μου το εξής. Κάποιος μπορεί να ήταν και ιερωμένος, είπε, όταν ήμουνα νέος πνευματικός, καινούριος εξομολόγος στη νιώτη μου, είχα διαβάσει τον Άγιο Νικόδημο Αναγιορείτη, τους κανόνες, πότε επιτρέπεται να κοινωνάς, πότε δεν επιτρέπεται να κοινωνάς, το τάδε αμάρτημα πόσο καιρό σε κάνει να πεις την Θεία Ευχαριστία και το εφήρμοσα. Και το εφήρμοσα, όχι το άκουσα στο... με τα αυτάκια μου. Λοιπόν, αλλά όμως, εγώ μέσα αυτά που είπε ο αδερφός ο Αθανάσης. Έχετε ένας άνθρωπος να ξεμολογηθεί. Αν εγώ το κλείσω, λέει, 5 χρόνια από τη Θεία Κοινωνία ή ένα χρόνο, κανόνα, ένα χρόνο, πάει αυτός χάθηκε τελείως. Δεν θα ξαναπατήσει, θα πει τέτοια είναι η Εκκλησία μου και κάνουμε αυτό. Έλα να κοινωνήσεις και μαζί με το έλα να κοινωνήσεις περνάμε και μερικά μηνύματα μέσα μαζί μέχρι που ο άνθρωπος συνέρχεται και αφού συνέρχεται πια το βάζουμε στον δρόμο μετά. Έρχεται μόνος. Μετά έρχεται μόνος στον δρόμο. Γίνεται αυτό. Αυτό είπα, αυτό είναι το σύνολο. Αυτό είναι το σύνολο. Το δεμάζει στα έφτα. Δεν βλέπουμε μόνο να δείτε. Για να πέσει στα δύσκολα. Την κατάσταση αυτή ότι βλέπουμε ας πούμε, μια ώρα ανθρώπων, αλλά δεν ξέρουμε όμως στην ώρα αυτή ποιους έχει ο Θεός, ας πούμε, ο ίδιος. Ανάξιο, ανάξιο. Έτσι, δηλαδή είναι λίγο... την ευθύνη να μιλήσω και έτσι για την ουρά που κοινωνάει, την ακατάρτιστη ουρά που βασιλεύει σκοτάδι στην ουρά αυτή που λέει θα πάω να κοινώσω και θα φύγω και δουλειά, την έχω εγώ που είμαι ταγμένος να είμαι φως. Πρέπει το φως να φέγγει όπως φωτίζει αυτό εκεί πέρα, να βλέπει άλλο το φως και να κανονίσει την πορεία της ζωής του. Άμα είναι στο σκοτάδι, εγώ είμαι σκοτάδι, τότε σκοτάδι θα περάσει και θα τους πού είναι πίσω από μένα.
Νομίζω ο νοόνοι το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω πάνω σε αυτό. Δεν χρειάζεται. Επειδή εδώ πρέπει να κλείσω, γιατί θέλει και ο αδερφός να κάνει ορισμένα ερωτήματα, να πάτε όλοι μέρος, θα καθίσουμε μισή ώρα ακόμα να ο αδερφός να κάνει ερωτήματα. Χριστός Ανέστη για την περίοδο αυτή. Αληθώς. Ορίστε, Αφανάση, ερώτηση. Θα ήθελα να ρωτήσω σε όλους, μιας και αναφέραμε το θέμα της Ανάστασης, ότι τελικά, εάν υποθέσουμε ότι όλα αυτά που είπατε θέλω να τα γυρίσω σε μία ταινία, είμαι ένας μεγάλος σκηνοθέτης. Αν υποθέσουμε ότι είμαι ένας μεγάλος σκηνοθέτης, με μεγάλη ευρεία σε ένα τηλεοπτικό κοινό εκατομμυρίων ανθρώπων και τα κάνω αυτά ταινία με σκοπό το χρήμα, θα επιτύχω ναι ή όχι? Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος από εσάς. Ακριβώς αυτά όπως είναι με τα διάφορα εφέ, το καταλάβαμε, έτσι, με τηλεοπτικά εφέ, όλα τα λοιπά, όπως αναθέτει ο Χριστός, το φως, με διάφορα, πως έτσι σας είπα, με σκοπό το χρήμα. Θα το επιτύχω αυτό ναι ή όχι? Ο κύριος, με την ερώτηση που έκανες, θα δώσω μία απάντηση όπως την καταλαβαίνω εγώ. Ο κύριος έκανε πολλά θαύματα όταν ήταν εν τη ζωή. Λοιπόν, και λένε, κύριε, εδώ γιατί αυτό το θαύμα? Για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου, του πατέρα μου. Άρα και βλέπουμε εδώ, ο σκηνοθέτης που λες εσύ τώρα, είναι να δοξαστεί η τσέπη του ή το όνομα του Κυρίου, όλοι που θα συμμετάσχουν. Γιατί αν δεν έχει το κίνητρο και την αγάπη αυτή, θα έχει αποτυχία και θα μπουν πολλά ζυζάνια, εγώ νομίζω. Βασίλης, κάτσε να δεις το, είναι πιο απλό. Αυτός το έκανε για το χρήμα, σκηνοθέτησε αυτός. Εμείς πώς το συλλάβαμε όμως? Αυτό μετράω εγώ. Το αυτός το έκανα αποκλειστικά για το χρήμα του, όπως είπες. Και έτσι γίνεται. Εγώ πώς θα το συλλάβω? Και αυτά τα εκατομμύρια, 10 να το συλλάβουν σωστά, είναι ικανοποιημένος ο Κύριος. Βεβαίως. Διότι τι είπε όταν πήγαινε στο σε σώμα και τα γόμαρα και του είπαν, άμα βρήκουμε 5 καλούς για τους αφήσεις, ναι, ναι. Αλλά αυτό δεν είχε κανένα σωστός και τους έκαψε. Έτσι δεν είναι? Συνεπώς, ας λέγεται και ας το κάνει οπωσδήποτε για με το σκοπό του, πάντα βέβαια τώρα στην εποχή που ζούμε, μόνο για το χρήμα, τίποτα άλλο. Αλλά το μόνο που δεν ξέρουμε, αν αυτό το χρήμα θα μπορέσουμε να το ζήσουμε. Γιατί κοιμόμαστε και δεν το μαξιμίσουμε. Αυτό είναι από τα βασικότερα στον άνθρωπο σήμερα. Συνεπώς, μακάρι να γίνονται τέτοιες συνεδρίσεις και όλα τα και όποιος θελήσει, πώς θα το συλλάβει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, ακόμα και αν περάσει στην ταινία μέσα στο 100% σε αυτό που μας ομίλησε ο κύριος Αδάν πριν από λίγο, έστω και ένα μήνυμα περίεργο, δηλαδή που να μην έχει σχέση με τον Χριστό, δηλαδή μέσα σε όλα αυτά, μέσα στον Κικαιώνα, με την καλή παντένεια όλων των σωστών μηνυμάτων, χτυπάει και ένα μήνυμα που δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Πώς θα το καταλάβει αυτό ο άνθρωπος, δηλαδή, θέλω να πω. Κάθε άνθρωπος τι κρύβει στην καρδιά του μέσα, αυτό μετράει. Και όλες οι αιρέσεις το εξηγούν το Ευαγγέλιο ή τον Απόστολο Παύλο με αυτούς που του συμφέρει. Ο σκοπός είδες, φίλε, παραπείσατε, λέει, πήρατε μια λέξη και την κάνατε εκεί όπως θέλετε εσείς. Δεν πεινέσατε. Αλλά δεν είναι έτσι. Ο σκοπός της πιο πλατείας ερώτησής μου είναι, μας έχει δώσει ο Κύριος δείγματα με την καλή πάντα έννοια πονηριάς, δηλαδή να με αγαπάτε, να με σέβεστε αυτά, αλλά να πονηρεύεστε σε αυτούς οι οποίοι θα σας λένε ότι εγώ κάνω θαύματα, κάνω εκείνο, κάνω τα φυσικά, όλα αυτά με τη δύναμη της τεχνολογίας και των εφέ. Γιατί ο άλλος, τώρα αυτή τη στιγμή που καθόμασταν, εγώ είχα ένα κουμπάκι και το είχα συνδυασμένο από πριν και είχα, ας πούμε, να βγαίνουν λάμψεις σε αυτά, μόλις θα βλέπαμε όλοι απέναντι την εικόνα, θα λέμε όπου κάτι έγινε. Δηλαδή, δεν μας έχει δώσει ο Κύριος δείγματα τέτοια? Δηλαδή, να πολυνευόμαστε και λίγο. Εγώ θέλω στο προβλήμα σε ένα θέμα στο άλλο,
Το προηγούμενο είχα πει κάτι. Το προηγούμενο. Το προηγούμενο. Το προηγούμενο. Έχω ένα προηγούμενο. Ναι. Κάθε χρόνο δεν παίζονται το Χριστό τα πάθη. Στο ερώτημα. Απάντηση. Γιατί τα παίζουνε. Για να οικονομήσουν. Σε όμως ορισμένους ανθρώπους άγγιζε τις ψυχές μας. Αυτό το παίζει. Κάθε χρόνο. Δεν είναι μια χρονιά που δεν το έχουμε δει όλοι μας. Δηλαδή ο άλλος που... Ταινία έγινε ταινία. Πόσους άγγιξε, πόσους... Μπορεί όμως να μην πάει στην εκκλησία και να πει το εξής. Δεν σε σκεφτεί. Το βλέπω αυτή την τηλεόραση μαγγίζει γιατί νιώθω τον Χριστό μέσα μου. Δεν πάω στην εκκλησία γιατί άμα θα πάω και πέρα θα δω αυτή την κυρία με το φουστάνι τον άλλον που θα μιλάει με τον άλλον και δεν θα την παγωρά. Αλλά είμαι ευχαριστημένος, κάθομαι σπιτάκι μου και αυτό που βλέπω την ημέρα, τις ημέρες αυτές είναι καλό, ας πούμε. Θέλω να σταθώ λίγο. Δηλαδή. Μην προχωρήσω παρακάτω. Θέλω να σταθώ εκεί. Στο αγιολόγιο της εκκλησίας μας μέσα δεν θυμάμαι τον Άγιο. Θυμάμαι όμως το γεγονός που γράφει. Ένας ηθοποιός ανάλαβε να παραστήσει τον άσωτο εν μετανοία. Και την ώρα που το παρίστανε στο θέατρο, τα πετάει και πάει και έγινε Άγιος, νομίζω και ασκητής έγινε, μεγάλος εκκλησίας μας. Μιλάω τώρα και λέω, εκείνος πήγε να υποκριθεί τον άσωτο και έγινε ο άσωτος επιστροφής. Δεν αποκλείουμε μέσα από την τέχνη που έχει σαν κυρίαρχο στοιχείο το χρήμα και τα κέρδη να υπάρχουν και εκείνοι που να ακούσουν ή να δουν κάτι και να είναι δέκτες καλοί, με καλή θέληση και να πούν «Αλτ, τώρα κατάλαβα». Και από το κοράκι την τροφή θα την πάρεις, είπα προηγουμένως. Και από το κοράκι. Αλλά δεν σημαίνει ότι όμως αυτός που παίζει την ταινία είναι και σωσμένος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί εγώ κυνηγάω να σκοτώσω 1 εκατομμύριο ψυχές για να οικονομήσω, να σκοτώνω ψυχές, να σκοτώνω σώματα. Έτσι. Ναι, για να οικονομήσω του κόσμου τα χρήματα και να ωφελήσω έναν, θα ωφεληθεί εκείνος, αλλά εγώ θα πάω στην κόλαση μέσα και μέσα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καμία απολύτως σχέση με το άλλο. Και το άλλο που είπες γιατί ήταν τώρα. Το άλλο που είπαν αυτό με την εκκλησία. Δηλαδή ότι κάποιος το βλέπει και λέει είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή το νιώθω αυτό το πράγμα τώρα που βλέπω με τον Ιησού που σταυρώνεται στο έργο. Αλλά άμα θα πάω στην εκκλησία θα είναι ο τάδε έτσι που δεν μ' αρέσει. Ο άλλος θα έχει μια βαβούρα και δεν θα το ζήσω αυτό το πράγμα. Το ζω, κάθομαι στο καβούκι μου ας πούμε και το βλέπω. Με ρέθησε να θυμηθώ την εξής φράση που είχα πρόσφατα. Όταν πήγα σε κάποιο τρίλο, λέει: Εγώ λέει, τι να πάω να κάνω στην εκκλησία. Πόσες φορές λέω πάω στον χρόνο στην εκκλησία. Α, 2-3 φορές. Γιατί? Γιατί αν πάω, ακούω που λένε το φουστάνι σου, το μαλλί σου, το πώς και τι. Λέω: Εσύ τα λες αυτά. Και δεν μου απάντησε. Άρα ήταν και η ίδια. Συνεπώς, μην λέμε στον άλλον τι λέει για μας και μην λέμε για τον άλλον. Εδώ λέω, πήγαινε στην εκκλησία, κάτω στο σταυρό, σε κάτσε μια θέση και άστος να λένε. Εσύ μπορεί να πάρει στη λειτουργία. Από εκεί πέρα, άστος άλλος να λένε. Πίση μια. Άρα και εσύ της λέω, θα λες τα ίδια που φαντάζεσαι ότι λένε οι άλλοι για σένα. Τότε. Να πείτε κάτι. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι, ότι ένας που θέλει να φτιάξει κάποιο έργο χριστιανικό, είμαστε 200 χριστιανοί. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Είμαστε 200 χριστιανοί. Και παίρνουμε την Καινή Διαθήκη και τη διαβάζουμε όλοι. Στο τέλος πιάνουμε ένα θέμα να το αναλύσουμε όλοι μας, να δώσουμε μία απάντηση. Ο καθένας έχει καταλάβει διαφορετικά κάποιο μήνυμα. Και δίνουμε πολλές απαντήσεις, όχι μία. Λοιπόν, άραγε βλέπουμε εδώ ότι μέσα από το βιβλίο, μέσα από το κείμενο, μέσα από το είδο της ζωής έχουμε κάποια χασμωδικά πράγματα. Αυτός που θα φτιάξει το έργο, που θα βάλει ηθοποιού και θα έχει, όπως είπα, το κέρδος και το αμέσως συμφέρον, το χρήμα θα αποδοπαντήσει. Είπατε πρωτήτερα μπορεί να ωφελήσει μία ψυχή. Αλλά και μπορεί όμως να σκανδαλίσει και άλλες ψυχές να φύγουν πιο πέρα. Καμία αντίρρηση, δεν είπα εγώ. Είπα ότι σκοτώνει ψυχές. Είπα σκοτώνει ψυχές πιο βαριά ακόμα.
Του έδωσα ένα σχόλιο. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά. Μπορούμε να παίξουμε με χίλια δύο πράγματα. Με χίλια δύο πράγματα. Με το νόμο του Θεού, την αγάπη του Θεού, το λόγο του Θεού, να μην παίζουμε. Ούτε θέατρο, ούτε τώρα, ούτε εμείς δεν παίζουμε. Όχι, είναι μία σοβαρότητα. Κι όμως το έχουν κάνει αυτό σλόγγαν σε πάρα πολλά πράγματα λοιπόν, και κινδυνεύουν πολλά. Να μην λέμε πολλά από αυτά. Όχι, δεν λέμε πολλά. Λέμε τις αλήθειες. Ναι, πολλά από αυτά και χρειάζεται. Τα θέατρα πολλές φορές θα με περνάνε. Καλά, και κάποια μηνύματα πιο πνευματικά. Κάτι άλλο πιο, που να μπορείς να έχουμε ζεστασιά. Ναι, μία άλλη απορία σήμερα που έχω είναι αν πρέπει η Θεία Λειτουργία που ακούμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία να μεταφραστεί σε δημοτική για να το καταλαβεί πιο καλύτερα ο νεαρός. Πρέπει ή δεν πρέπει. Το μόνο που άκουσα από τον Αρχιεπίσκοπο μας το μεσημέρι στο λόγο του της Κυριακής είπε ότι τις ευχές που διαβάζει ο ιερέας είναι μυστικός που δεν το καταλαβαίνει ούτε ο λαϊνός. Ο ιερέας που είναι μέσα είναι χαμηλοφόνος που τα ακούνε μόνο οι παπάδες μέσα, που είναι μέσα στο ιερό, αλλά θα πει τώρα, έκανε πρόταση. Να τα ακούμε κι εμείς. Τι το καλύτερο. Γιατί πραγματικά, εγώ την ώρα που διαβάζω τις ευχές μέσα, δεν μπορώ να τις ακούσω. Και λέει και ο ψαλμοδός, λέει το, αυτό που πρέπει να πει. Και δυστυχώς χάνεται αυτό το που διαβάζει. Πρέπει να τα ακούμε. Να πω κάτι εγώ. Από την Καινή Διαθήκη, αν βγάλουμε το κείμενο που ο Κύριος είπε και έχει γραφτεί από τους Αποστόλους και τους Ευαγγελιστές και κάνουμε δημοτική τη γλώσσα και την κάνουμε απλή, θα έχουμε σωστό κείμενο. Εγώ νομίζω όχι. Δεν νομίζω ότι παραπείται η κατάσταση. Θα έχει παραπείσει. Θα έχει παραπείσει. Μα και κάθε θεολόγος το αυτό λόγο έχει και το λέει διαφορετικά. Εγώ θέλω να πάω έτσι πιο πιαστά. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Από η αλήθεια και ήταν αγράμματος πέρα για πέρα. Οι άλλοι Απόστολοι, μέσα από τους 12, στην ίδια κλάση βρίσκονται και αυτοί. Θα φεράσουμε τον Λουκά που ήταν γιατρός. Έτσι. Τι τους εμπόδισε να βγουν στον κόσμο έξω και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο μπροστά σε αναστήματα κοσμικά, φιλοσοφικά. Μπροστά σε βασιλιάδες, μπροστά σε άρχοντες. Μήπως οι γραμματοσύνητους. Το θέμα δεν είναι η ερμηνεία η οποία υπάρχει στην Αγία Γραφή δίπλα. Και πρέπει να υπάρχει η ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Και η ερμηνεία της Λυθίας Λειτουργίας υπάρχουν. Αλλά χίλιοι να ερμηνεύσουν με τον τρόπο τους την Αγία Γραφή και τη Θεία Λειτουργία δεν θα μπορέσουν να κάνουν τίποτα εάν εκείνος που ανοίγει τη Γραφή δεν μπει στον Κύριο. Έλα! Ακριβώς. Αν δεν μπει το έλα στον Κύριο να μου ανοίξει τα μάτια, τα γκαβά, να το πω έτσι, επιτρέπετε. Γιατί είναι όχι γκαβά, αλλά πεθαμένα. Πεθαμένα είναι τα μάτια, όχι έτσι είναι η πραγματικότητα, το καταλάβουμε καλά. Ναι. Αν λοιπόν δεν έρθει να μπει ο Κύριος μέσα να σε φωτίσει, και το οποίο θα το ξαναπώ κι άλλη μια φορά, γιατί είναι κρίμα να μεταδίδεται και αν καταλαβαίνετε. Δηλαδή, θυμάμαι τον τυφλό της Θεσσαλονίκης, που δεν τυφλώθηκε, που παραλίγο να τυφλωθεί και είπε «Άσε μου Κύριε λίγο φως να διαβάσω και ήταν αγράμματος, να διαβάσω την Αγία Γραφή για να την καταλάβω». Και την έμαθα την Αγία Γραφή όχι μόνο απ' έξω, αλλά εν πνεύματι Αγίου. Δεν είναι το αν μεταφραστεί, είναι το πώς θα τη δεχθείς, πώς θα πάρεις το μήνυμα.
Μα δεν είπε ο κύριος στους Αποστόλους. Τώρα να ρωτήσουμε κι εμείς κάτι. Απαντάτε στον Ιωσήφ Παρασκευή. Τι είπε. Θα απαντάτε με το πνεύμα μου. Μην ανησυχείτε που θα σας πάνε στα δικαστήρια και δεν ξέρουμε. Εμείς λέει δεν ξέρουμε να πάτε να μας πάνε στα δικαστήρια. Μην ανησυχείτε λέει. Εγώ θα σας δώσω λέει τις κάρτες. Να απαντήσετε. Τι πραγματικά έτσι. Ορίστε. Για τη Θεία Κοινωνία είπαμε ένα σώρο. Θετικό το βήμα που πάει ο κόσμος την ώρα που είπατε και μεταλαβαίνουν ή όχι. Θετικό. Θετικό λέω είναι αυτό ή αρνητικό. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι είναι θετικό. Τώρα αν ο Μιχάλης καταλαβαίνει και τα έχει τα μάτια ανοιχτά ή όχι, είναι άλλο θέμα. Αλλά και αυτός, όπως είπε και ο Θανάσης, που πάει, κάτι θα του μιλήσει μέσα, δεν μπορεί. Που δεν πάει στην εκκλησία ή δεν πάει ή δεν πάει αυτά που λέει. Κάτι θα δούμε. Άρα θετικό το βήμα εδώ. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι κάθε Κυριακή. Έτσι δεν είναι. Και όποτε γίνεται και λειτουργία. Άρα νομίζω ότι να μην λέμε καλά αυτός που ξέρει πάει ξεμολογείται, κάνει, ράνει όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν πάνε, δεν νομίζω ότι δεν είναι σωστό να πει να μεταλαβαίνουν. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Τώρα εσείς, πώς το λέτε, θέλω μια απάντηση. Λοιπόν, έθιξα το θέμα και θα το επαναλάβω και άλλη μια φορά. Το ότι υπάρχει μία ουρά και πάνε και κοινωνάνε στην εκκλησία, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, είναι αποτέλεσμα της άγνοιας που βασιλεύει στον κόσμο. Α, εγώ δεν λέω όχι. Ναι, και προχωράω. Μέσα από αυτούς υπάρχουν και αυτοί που κάτι θα πάρουν, που υπόθηκε, κάτι θα πάρουν. Γιατί κάτι τους μιλάει μέσα τους. Κάτι τους μιλάει μέσα τους. Και μπορεί κάποια στιγμή να πούνε, κάτσε γιατί ο άλλος που πάει κοινωνάει παραπάνω από δύο φορές τρεις τον χρόνο κοινωνάει, να δω και εγώ και να κάνω να πολλαπλασιάσω τη ευχαριστία και να προχωρήσει σε κάποια πρόοδο. Αυτό λες εσύ. Έτσι, θετικό το βήμα. Υπάρχει ο άλλος που λέει κοινώνησα το Πάσχα, τελείωσε, έκανα το καθήκον μου. Άρα είμαι χριστιανός. Μάλιστα ο καλύτερος από όλους. Αυτό είναι όχι. Το λένε, και επέρχεται ο ύπνος από εκεί πέρα ότι έκανε το καθήκον του με το να πάει να κοινωνήσει όπως πήγαν όλοι οι άλλοι. Έτσι. Η άλλη πλευρά. Και η άλλη πλευρά, αυτή κακώς κοίται η πλευρά αυτή. Ναι. Και μία άλλη πλευρά που έχει επαναλαμβάνω φυσική τοποθέτηση και θέση να λέει έτσι θα κοινωνήσεις και όχι έτσι. Όχι πέρασε να κοινωνήσεις, αλλά κανόνισε να κοινωνήσεις με τον τρόπο που η Εκκλησία έχει κανονίσει και όχι όπως θέλω εγώ. Αυτό είναι το άλλο. Γιατί αν αφήσουμε έτσι, τότε τι γίνεται. Θα πάνε τώρα και αυτοί οι άσχετοι δύο φορές το χρόνο που λες εσύ και δεν ξέρουν ή από επειδή βλέπουν ώρα πάνε. Θα έχουν νηστεύσει και μια εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα πάνε. Δεν μπορεί να πάνε, φάγαμε χθες. Πάμε άλλο και κοινωνάμε, το ξέρει και ο... Όσο είναι η γλώσσα της νηστείας, δεν είναι το φαγητό για τη Θεία Κοινωνία. Ναι, δεν ξέρω όμως αυτή. Τι δεν ξέρω αυτό. Τελείωσε. Εγώ θέλω να καταλήξω. Ναι, καταλάβω. Ότι είναι σωστό να πηγαίνουν οι άνθρωποι. Όχι, δεν είναι σωστό. Με τον τρόπο, με τον μυαλό του δικό τους. Όχι με τα... Με όχι, τους λέει μια θέση που έχει είναι ότι κάτι θα πάρουν. Κάτι θα πάρουν. Αυτό λέει ο... Τώρα εσύ που είσαι... Δεν είμαι τίποτα. Όχι επιστήμονας στα πνευματικά. Προσέχτε και όλοι μας. Ή κανένας. Ναι. Αυτός που είναι δεν θα πεις. Όχι. Αυτός που είναι πάει σωστά με τους κανόνες που λέει ο Μιχάλης και όλα αυτά. Καλό αυτό. Δεν λέω ότι είναι κακό. Ναι, άριστο. Καλό είναι. Και πρέπει να γίνει. Τώρα για το πολύ πλήθος τι γίνεται, που σήμερα γίνεται έτσι. Ναι, αλλά
Καλό είναι, δεν νομίζω ότι είναι καλό. Για να το ρωτήσω τον αυτό, για να κάνω μια άλλη ερώτηση. Θέλω να πω κάτι. Λέει ο Κύριος, έχω και άλλα πρόβατα που δεν είναι σε αυτή τη μάντρα μέσα, μα που είναι πρόβατά μου. Και εξηγώ ποια τα πρόβατα. Ο μουσουλμάνος, ο καθολικός, ο Α, Β, που, που δεν έχουν ακούσει καθόλου τον, για τον Κύριο, καθόλου, και όμως ο Κύριος τους βάζει μέσα στα πρόβατά του. Άρα... Πρόσεξε τη θερμή, δεν θα μην διακόψεις, σε παρακαλώ πολύ. Σε άκουσα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άκουσες εσύ το λόγο του Κυρίου και αδιαφόρησες, θα τιμωρηθείς. Δεν άκουσες το λόγο του Κυρίου και έκανες το δικό σου, εκεί η ευθύνη σου είναι από καθόλου έως λίγο. Ναι. Και έρχομαι στο θέμα εδώ. Κοινώνησα γιατί είχα άγνοια. Εκεί θα μετρήσει. Γιατί είπες κάτι προηγουμένως. Βλέπεις αυτό που κοινωνάει τακτικά. Δεν σε έβαλε στη σκέψη γιατί κοινωνάει τακτικά. Δεν είπα τέτοιο. Να ρωτήσεις. Ναι, κάποιο λογισμό θα υπέρασε, δεν μπορεί. Όχι, δεν είπα τέτοιο. Λέω ότι το εγώ. Δεν έχει εσύ, θα έχουν όπως άλλοι άνθρωποι. Ναι, αυτό λέω. Έτσι, μπράβο. Ναι. Γιατί δεν λες ότι. Αυτός γιατί κοινωνάει τακτικά. Ναι, αν το ρωτήσω. Κάποια περιέργεια θα σου περάσει, αυτό λέει και ο Μιχάλης. Κάποιος λογισμός. Γι' αυτό που το έχει δει και το έχει περάσει και αυτή η σκέψη, έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη. Για τον άλλο που δεν του πέρασε σκέψη, ποτέ. Και σου λέει, έτσι πάει το σύνολο, έτσι θα πάω κι εγώ, άρα είναι σωστό. Αυτός έχει τα ελαφρυντικά του. Και μπορεί να έχει και θετικό στοιχείο. Και για τους μουσουλμάνους που είναι παιδιά του Θεού, τι γίνεται τώρα. Είπα, το εξήγησα. Είπα ότι αυτοί οι μουσουλμάνοι ή οποιοδήποτε άλλοι που είναι δεν, έχουν, δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά ζουν με βάση τούτο εδώ και δεν έχουν ακούσει για Χριστό, δεν έχουν ακούσει για Χριστό καθόλου. Ναι. Να εξηγιόμαστε. Για αυτούς δεν υπάρχει κόλαση, υπάρχει παράδεισος. Το να είσαι μουσουλμάνος και να κυνηγάς την ορθοδοξία, τότε είσαι στο αγύριστο. Το να είσαι μουσουλμάνος και όπως είπε προλίγο είσαι την καρδιά καθαρή και σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου, είσαι στα πλαίσια... Αν είσαι χριστιανός και κυνηγάς τον μουσουλμάνο... Ακόμη χειρότερα. Ακόμη χειρότερα. Κάποια άλλη ερώτηση. Να βλέπουμε την κούρση. Μια τελευταία ερώτηση και πολύ σημαντική, θα ήθελα να, αν είναι δυνατόν να μου απαντήσετε όλοι πάνω σε αυτό. Άμα πρέπει, ή ένα άμα μα καλύψει, δεν χρειάζεται. Όχι, ξέρω ότι. Για να ακούσω. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βρίζουν τα θεία ανελέητα και κάποιοι που βρίζουν γονείς, δηλαδή μητέρα και πατέρα. Ανελέητα. Γονείς. Ναι, κάποιοι. Λένε για σπίτια, μάνα, πατέρα, δηλαδή πατέρα γνωστά. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Στη μία περίπτωση, με τα θεία, τον Χριστό και την Παναγία, δεν τρέχει τίποτα. Στη δεύτερη περίπτωση, μαχαίρια βγάζουν, όπλα τα πάντα. Θα ήθελα να μου απαντήσετε. Σε αυτούς τους ανθρώπους, τι πρέπει να κάνουμε ή τι πρέπει να κάνουν κάποιοι οι οποίοι ασχολούνται πραγματικά σημαίνει και θέλουν τον Θεό κοντά τους. Δηλαδή, ακούτε εσείς, κύριε Κώστα, να λέτε έναν άνθρωπο έτσι. Τι θα κάνετε εσείς. Κατανοήσαμε. Και όλους τους κυρίους. Κατανοήσαμε. Πάμε, πάρω θέση κύριε. Και μετά, αν χρειαστεί, θα πω εγώ. Υπόψη. Για δώστε λόγο στον Ιωσήφ. Υπόψη, συμπληρώνω, για συμπληρώσω, τη στιγμή εκείνη όμως, είστε και σε μια ψυχολογική φόρτιση. Δηλαδή, έχετε μια ένταση από ένα γεγονός τυχαίο. Και εσείς παράλληλα. Όχι να βρίζετε. Μάλιστα. Αλλά είστε λίγο σε μια ένταση. Και το έχετε αυτό το πράγμα. Μάλιστα, μεγάλη. Θα πω κάτι εκεί πάνω. Θα πω δύο λέξεις για να πούμε όλοι. Για να το κάνουμε ένα μεγάλο έτσι ωραίο. Να μην πω πολλά. Γιατί η ώρα πέρασε. Ναι. Πράγματι, όπως το είπες, είναι κάτι που δεν είναι καλό αυτό. Δεν ακούγεται καλά. Δεν είναι όμορφο μέσα μας.
Και αν οι χριστιανοί εμείς βγάλουμε ένα πόρισμα και τον εγκαταδικάσουμε, αυτό είναι τον άνθρωπο που κάνει αυτά τα πράγματα, ο Θεός θα θέλει την απάντηση και αυτή την κίνηση που θα έχουμε κάνει εμείς. Είναι σωστό, γιατί ο Θεός δίνει ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους. Ή βρίζει, κάνει ή. Εγώ έδωσα μία συνέντευξη στο Μέγα, στο Σόμπολο, για τον πατέρα μου και τη μάρα μου. Και λέω, μου έκανε, αλλά να μην, και πες το να μην, και δεν το περάσανε μέσα από το κανάλι. Ναι, λοιπόν, ότι λέω σε μία θυμή και έκλαιγα, λέω, τι τυχεροί άνθρωποι που είναι αυτοί που σφάξανε τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Και η κοπέλα έμεινε άφωνη. Λέει, τυχερή, γιατί λέει, κύριε Σουμπρί, γιατί λέω είναι εν τη ζωή. Και ο Θεός εν τη ζωή πάντοτε ευεργετεί. Και άμα δώσουνε μετάνοια, μπορεί να γλιτώσουν οι άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Τώρα στο θέμα το δικό σου είναι το εξής. Έχουμε εμείς τη δυνατότητα και την ικανότητα να τον δικάσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Τι είπε ο Χριστός. Όποιος δεν έχει αμαρτήσει με την πόρη, θα πετάξει πρώτος την πέτρα. Και εμείς έχουμε βλαστημίσει κάποια στιγμή. Αλλά ξεκινάει όμως το κακό από τους γονείς πως θρέφουν τα παιδιά τους. Δεν τα θρέφουν αγιοπνευματικά. Οπότε ξεφεύγει. Διότι πώς θα ελέγξω εγώ το παιδί μου που εγώ γυρίζω στις 4 και το παιδί μου έρχεται στις 2 ξημερώματα. Ναι. Μπορώ εγώ σαν γονιά να του πω τι ώρα γύρισες. Φυσικά όχι. Ο γιος μου θα μου πει. Και σε έχει κάνει περισσότερα ο γιος μου από μένα. Συνεπώς το κακό ξεκινάει από την αρχή. Πάρ το παιδάκι σου, πήρε στην εκκλησία, πήρε στο ματιχητικό. Δεν θα φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο. Και αν φτάσει, και αν φτάσει θα είναι πάρα πολύ, ένα τύπο, σε μια έξαρση μπορεί να το πούμε, που δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο να βλαστάρουν τα θεία. Με τίποτα. Διότι αν μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι μας έχει χαρίσει ο Κύριος, θα έπρεπε να κλαίμε και να λέμε Θεέ μου, αξίωσέ με να μας αγαπήσουμε όπως μας αγαπάς. Είναι δυνατόν. Λοιπόν, θέλω εγώ να δώσω και εγώ να δώσω την απάντηση. Ο βλάστημος απροκάλυτα βλαστημάει. Δείχνει όλο τον κόσμο του. Εγώ ακούω τον βλάστημα. Είναι η θέση που μας λες τώρα εσύ. Τι θα κάνω, η μία, το ένα σκέλος. Ο άλλος βρίζει τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Και οτιδήποτε άλλο έχω σεβαστό από πνευματική περιουσία. Τι θα κάνω, και λέει, στη δεύτερη περίπτωση σηκώνουν μαχαίρια και όπλο και σκοτώνουν. Γιατί του έβρισε τον πατέρα, του έβρισε τη μάνα. Στην άλλη περίπτωση που βλαστημείται ο Θεός, δεν βλέπουμε κάτι παρόμοιο. Λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, έχει απάντηση σε αυτό. Αν δω άνθρωπο να βλαστημάει τον Θεό, θα τον σκαρπινήσω στο στόμα. Σε τον Άγιο Νικόλαο. Θα τον σκαρπινήσω στο στόμα. Λέει ο Νικόλαο, ο Άγιος Φάστος το λέγει το πράγμα. Ναι. Η θέση που ακούστηκε προηγουμένως. Ποιος είμαι εγώ που θα τον κατακρίνω, δεν είναι σωστή. Εάν αμαρτήσει ο αδερφός σου, λέει ο Κύριος. Είπαγε και έλεξον αυτό. Πήγαινε και έλεξε τον. Έχει υπόψη ότι εγώ είμαι αμαρτωλός.
και εκείνος είναι ένα αμαρτωλός. Αλλά αν αμαρτήσει η δημοσία και βλάψει η δημοσία, πηγαίνει και άστονε και πες του, τι είναι αυτό που έκανες, και έλεξε τον. Εάν μη σου ακούσει, αν δεν σε ακούσει μετά τον έλεγχο που του κάνεις, πάει χέρον έναν και πήγαινε. Και αν δεν σε ακούσει, λέει, πάει εκεί, δεν σε ακούσει τους δύο, ανακοίνωσε όταν στην εκκλησία, τότε που ήταν ζωντανή εκκλησία. Για αποστολική περίοδο, ήταν ζωντανή εκκλησία. Τότε η εκκλησία έπαιρνε θέση και έλεγε, παραδείγματος χάρη στην Κόρινθο, ένας γιος έπεσε με τη μητριά του και αμάρτησε. Και λέει ο Αγαστός Παύλος, αμέσως κόφτε τον από την εκκλησία. Πετάξτε τον έξω. Ήτανε τότε όλη η εκκλησία Αγία και μετά περισσότερο ένα φαινόμενο σκάρτο, έξω, 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 μην μολυθεί και το υπόλοιπο. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ βεβαίως έχουμε θέση να προβάλλουμε αντίσταση. Η αντίσταση ποια είναι? Από παρατήρηση, έτσι, και βέβαια θα κρίνουμε τα πράγματα. Δηλαδή αυτό είναι σε έξαλλη κατάσταση. Δεν πέστε και εννοώ η παρατήρηση. Και μας βρεθούμε εκτεθειμένοι πέρα για πέρα. Οπότε θα βρούμε την κατάλληλη στιγμή για να ελέγξουμε αυτόν τον άνθρωπο. Όχι την οποιαδήποτε στιγμή. Φυσικά. Δεύτερον, υπάρχει και άλλη λύση. Το δικό του παράπτωμα να περάσει μέσα μου, το δικό του παράπτωμα, σαν προσωπική μου πτώση, σαν να είμαι εγώ ο ίδιος που έπεσε στο αμάρτημα και σαν να πονάω ο ίδιος στην περίπτωση. Τι θα έκανα αν δηλαδή έπεφτα εγώ σε ένα παράπτωμα και το συναισθανόμενο ότι είναι βαρύ το παράπτωμα? Δεν θα αγωνάζα κάτω και θα έκρεγα για τον εαυτό μου? Σε παρακαλώ Κύριε, λέει σένα. Όμοια θα κάνω και αυτόν. Είναι η θέση που πρέπει να πάρουμε για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για αυτό προσωπικό. Που λες Κώστα, πρέπει να φεύγει το πνεύμα το Άγιο να μας δυναμώνει. Γι' αυτό έρχεται λέει προσευχή. Γιατί δεν είναι έργο δικό μας. Γιατί λέει προσευχή. Είναι έργο... Προσευχή αυτό έλεγε. Ναι, ναι. Για να μας δυναμώσει πρέπει να το καλέσω. Ναι, ναι. Ο κύριος λέει προσευχή. Λοιπόν, αυτό. Να λύσουμε την σύναξη. Yes. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπεν, έδω και ημίν, την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Θα μας βρούμε και την άλλη Δευτέρα. Πέστε. Να έρθουμε.